Μόλις 3,13 δευτερόλεπτα χρειάστηκε ένας 29χρονος από την Καλιφόρνια για να λύσει τον κύβο του Ρούμπικ, πετυχαίνοντας παγκόσμιο ρεκόρ. Ο Max Park, ο οποίος έχει συμμετάσχει σε περισσότερους από 400 αγώνες, ενώ συμμετείχε και στο ντοκιμαντέρ του Netflix με τίτλο «The Speed Cubers», το 2020 έχει διαγνωστεί με μέτριο έως σοβαρό αυτισμό. Το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ κατήχε ο Κινέζος Γιουσέγ Ντου από το 2018 με 3,47 δευτερόλεπτα, επίδοση που είχε σημειώσει σε εκδήλωση στο Long Beach της Καλιφόρνια. Thank you.